Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας και έχουμε μαζί μας τον τεχνικό διευθυντή του Καλυμνιακού, κύριο Βολονάκη. Πώς είδατε την κλήρωση? Καταρχάς, είναι μεγάλη μου χαρά που μετά από πάρα πολλά χρόνια ενασχολούμαι ξανά με τα ποδοσφαιρικά δρόμενα του νομού από που κατάγομαι. Είδα αρκετούς φίλους σήμερα που είχα πάρα πολλά χρόνια να τους δω και αυτό ήταν μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Από εκεί πέρα, όσον αφορά την κλήρωση, καταρχάς θέλω να χαιρετήσω την όλη διαδικασία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου, κυρίως τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τον πρόεδρο της ΕΠΣ για αυτά τα οποία εξαγγείλανε για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και για τα σωματεία της Δωδεκανήσου, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι πράγματι θα γίνουν έτσι όπως τα είπανε και είναι πολύ σημαντικά και είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Δωδεκανήσου. Τώρα, όσον αφορά την κλήρωση, η κλήρωση είναι μια διαδικασία που απλά ορίζει κατά κάποιο τρόπο τη σειρά των αγώνων. Δεν υπάρχουν για μένα καλές και κακές κληρώσεις, εφόσον θα παίξουμε όλοι με όλους. Ήταν μια διαδικασία την οποία θέλαμε να είμαστε εδώ να την τιμήσουμε και αυτό κάναμε και θα περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία το να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και να είναι ένα πρωτάθλημα αντάξιο της ιστορίας του δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου και να είναι σε υψηλό επίπεδο σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερη μέρα για μας, για τον Καλυμνιακό, η σημερινή. Βρεθήκαμε στην κλήρωση Α κατηγορίας Δωδεκανήσου έπειτα από 8 χρόνια. Ευελπιστούμε να παραμείνουμε στην κατηγορία και να κάνουμε μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Θέλαμε το πρώτο παιχνίδι να είναι στην Κάλυμνο εντός έδρας με έναν εμπορικό αντίπαλο. Ευτυχώς η κληροτίδα μας έκανε το χατήρι και αντιμετωπίζουμε το Φίβο Κρεμαστή, ένα από τα μεγαθύρια της κατηγορίας και με όνομα βαρύ στο δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο. Αυτά. Σας φοβίζει το ότι η πρώτη αγωνιστική θα παίξετε με το Φίβο? Όχι, δεν μας φοβίζει καθόλου. Όλες οι ομάδες, οι νικητές κρίνονται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Η δύναμη της έδρας, ο κόσμος μας, ο καλύτερος θα κερδίσει. Δεν φοβόμαστε καμία ομάδα στην Α κατηγορία.